τώρα, Γιώργο, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτή τη φορά στην Ελευσίνα. Σε αποκλειστικό βίντεο του RT News φαίνεται μία 14χρονη να βρίζει και να χτυπά συνομήλικη και μάλιστα μπροστά στα μάτια συμμαθητών τους. Και ο άγριος ξυλοδαρμός της ανήλικης Μαράγδα σημειώθηκε εκτός σχολικού συγκροτήματος, αλλά σε κεντρικό βέβαια δρόμο της Ελευσίνας. Το ανησυχητικό είναι ότι το νέο περιστατικό βίας καταγράφουν με τα κινητά τους τηλέφωνα συμμαθητές τους και στέλνουν το οπτικό υλικό και σε άλλα άτομα, κυρίως εξωσχολικά. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, μία ανήλικη έχει κινητοποιήσει 14χρονη μαθήτρια, την σπρώχνει πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, την χτυπάει, την πιάνει από τα μαλλιά και τη ρίχνει στο πεζοδρόμιο. Δεν σταματάει όμως εκεί, καθώς πέφτει από πάνω της και την ακινητοποιεί στο έδαφος. Το θύμα της λέει ότι θα ενημερώσει την αστυνομία. Η μαθήτρια αδιαφορεί και συνεχίζει να χτυπάει την κοπέλα μπροστά στα μάτια των άλλων των παιδιών που παρακολουθούν τις σκηνές βίας. Δεν ήταν όμως το μοναδικό περιστατικό με ανήλικους στην περιοχή της Ελευσίνας, καθώς στις 25 Μαρτίου, σύμφωνα με πληροφορίες του RT News, υπήρξε νέα συμπλοκή μεταξύ μαθητών δύο διαφορετικών σχολείων και αυτό σημειώθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης.